Είμαστε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, Βαγγέλη Μυρσινιά, και αντικείμενο μας είναι οι επικείμενες εκλογές που θα γίνουν στο Επιμελητήριο. Είναι η δεύτερη φορά που διατελείται πρόεδρος και θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν οι σημαντικότερες δράσεις και ποια τα πιο δύσκολα προβλήματα που είχατε να διαχειριστείτε. Ξεκινώντας από την τελευταία φράση σας, να σας ευχαριστήσω καταρχάς που είστε εδώ και μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα ήταν ένα πολύ δύσκολο διάστημα, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Περάσαμε την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν μια πρωτόγνωρη κρίση. Οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν πάρα πολύ, το ξέρουμε, με τα lockdown. Είχαμε την κρίση και συνεχίζει να έχουμε την ενεργειακή κρίση, η οποία επηρέασε κοστολογικά τις επιχειρήσεις και την επηρεάζει ακόμη. Να μιλήσουμε και για την μεταναστευτική κρίση που γνώρισε ο τόπος μας. Όλες αυτές λοιπόν ήταν κρίσεις οι οποίες επηρέασαν βαθύτατα τον επιχειρηματικό ιστό και τις επιχειρήσεις και φυσικά όλους μας όσους δραστηριοποιούμαστε στον τόπο. Μετά από αυτές τις κρίσεις, σαπανωτές κρίσεις, οι επιχειρήσεις στάθηκαν στα πόδια τους. Βέβαια, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουν προβλήματα πολλές και επιβίωσης αλλά και να παραμείνουν στον χώρο λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας τους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και με προσπάθειες όλων μας να παραμείνουν όσο δυνατόν περισσότερες και να δημιουργηθούν και ακόμη περισσότερες. Φαίνεται ότι τουλάχιστον στον τουριστικό τομέα υπάρχει, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, στον τουριστικό τομέα υπάρχει μια αναστροφή του κλίματος και μια αυξημένη επισκεψιμότητα στα νησιά μας. Και στη Λέσβο και στη Λίμνο και στον Αϊστράτη, αλλά κυρίως στα δύο μεγάλα νησιά, όπου επηρεάζει θετικά, έχει θετικό αποτύπωμα σε όλες τις δραστηριότητες και νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία με την βοήθεια όλων των φορέων. Άλλωστε εκεί μεγάλη βοήθεια υπήρξε από εμάς τους φορείς για να υπάρξει αυτό η αναστροφή του κλίματος και το αυξημένη τουριστική κίνηση. Όσον αφορά τις δράσεις, ξεκινώντας πάλι από εκεί που σταματήσαμε, από τον τουριστικό τομέα, γνωρίζετε ότι είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση επισκεπτών από την Τουρκία. Αυτό είναι αποτέλεσμα και προσπαθειών που έκανε και το Επιμελητήριο μαζί με άλλους φορείς, με τη συμμετοχή σε εκθέσεις αλλά και με επαφές και επισκέψεις με τους φορείς στην γειτονική χώρα. Φυσικά συμμετείχαμε και σε πολλές εκθέσεις εθνικές, όπως είναι η ΔΕΘΗ ή η ΦΟΥΝΤΕΞΠΟ, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Φυσικά δεν έγιναν όσα θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνουν, αλλά υπάρχει χρόνος και υπάρχει και βούληση να γίνουν ακόμα περισσότερα. Φυσικά υπάρχουν και θεσμικές παρεμβάσεις πολλών μορφών και σε πολλά επίπεδα από το Επιμελητήριο που έχουν θετικό αποτύπωμα, όπως είναι έχουν να κάνουν με την συνδεσιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι είχε διακοπεί η σύνδεση της με τις Λέσβο με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μετά από προσπάθειες και το Επιμελητήριο έγινε. Έντονες προσπάθειες του Επιμελητήριου, το γνωρίζουν όλοι. Υπάρχουν και συνεχείς πιέσεις και για άλλες συνδέσεις ώστε το νησί να αποκτήσει μεγαλύτερη προσβασιμότητα από πολύ περισσότερα σημεία της χώρας μας, αλλά και άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπως η δημιουργία της δομής, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, της δομής νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον χώρο του Επιμελητηρίου, η αναβάθμιση όλων των χώρων και ανακαίνιση όλων των χώρων, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη μας είναι κάποια από τις δράσεις που έγιναν στην διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Να μην παραλείψουμε δε και τα προγράμματα που έχει τρέξει κατάρτιση και τρέχει το Επιμελητήριο που και προς τα στελέχη των επιχειρήσεων και προς ανέργους ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και φυσικά ένα σωρό υπηρεσίες που παρέχουμε πλέον εύκολα και απρόσκοπτα στα μέλη μας, ώστε να μπορούν να λειτουργούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν και άλλα πράγματα. Ήδη στον προγραμματισμό μας και άλλα πράγματα, ώστε να έχουμε ένα επιμελητήριο και να το πω εδώ και όλες, θεωρούμαστε από τα, πολύ, από τα πιο εξωστρεφή και παραγωγικά επιμελητήρια στην περιφέρεια και είναι, χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έγινε με πολύ κόπο και πολύ χρόνο που αφιερώσαμε η διοίκηση τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει το παρόν, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο? Το κυριότερο πρόβλημα είναι το αυξημένο κόστος. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε όλοι μας για το ενεργειακό κόστος, αλλά και για τα άλλα μη παραγωγικά κόστη, αλλά και παραγωγικά κόστη, τα οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και μάλιστα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή όπως τη δική μας, που είναι μια μικρή αγορά και μια αγορά η οποία έχει ιδιαιτερότητες, μια περιοχή που έχει ιδιαιτερότητες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ζωντανές. Παρά λοιπόν την αισιοδοξία που επικράτησε και επικρατεί ειδικά το τελευταίο διάστημα λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος, εντότες υπάρχει μία συγκράτηση, είναι λίγο συγκρατημένες οι επιχειρήσεις, γιατί τα κόστη είναι πολύ υψηλά και στο τέλος θα δούμε να κάνουμε και τον τελικό λογαριασμό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως είναι το πολύ υψηλό κόστος, αλλά και η υψηλή φορολογία που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις και στις επιχειρηματίες στο τελευταίο διάστημα, στο οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε αντίθετοι στην οριζοντιοποίηση και στην οριζόντια αντιμετώπιση των επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και το έχουμε καταθέσει και επισήμως να το καταθέτουμε και συνεχώς σε κάθε ευκαιρία προς την επίσημη πολιτεία και η κυβέρνηση. Λέγεται ότι η υψηλή φορολογία και οι υψηλές εισφορές τους ασφαλιστικούς φορείς αποτελούν λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κλείσουν και απλά φυτοζούν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει ένας αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες δεν μπορούν να σταματήσουν τη λειτουργία τους τυπικά λόγω του υψηλού συσσωρευμένου χρέους που υπάρχει προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή προς την εφορία. Εκείνο που λέμε και το ξαναλέμε είναι ότι, και να το δηλώσουμε εδώ, ότι είμαστε υπέρ της πάταξης της προδιαφυγής, αλλά όχι με οριζόντιο τρόπο, όχι με τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε, με την οριζοντιοποίηση όπου αντιμετωπίζει τους πάντες με τον ίδιο τρόπο και βάζοντας τεκμαρτά εισοδήματα. Προτάσεις των επιμελητήριων υπάρχουν και των φορέων υπάρχουν όπως και από εμάς. Τα εργαλεία υπάρχουν από την πολιτεία, μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή και με δίκαιο και ηθικό τρόπο και όχι με τον τρόπο που γίνεται ισοπεδώνοντας και με οριζόντια αντιμετώπιση. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να γίνουν εκλογές στο επιμελητήριο. Ξέρουμε πότε θα προσδιοριστούν οι υποψηφιότητες? Όντως έχει καθοριστεί ο χρόνος που θα γίνουν οι εκλογές στο επιμελητήριο. Θα είναι στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Ήδη έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από την Εκλογική Επιτροπή. Τις λεπτομέρειες για την εκλογική διαδικασία τις καθορίζει η Εκλογική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες και θα βγει επίσημη ανακοίνωση και θα υπάρξει σαφέστατη και πλήρης ενημέρωση όλων των μελών και των επιμελητηρίων και των επιχειρηματιών και επαγγελματιών.